Θα περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το τι συνέβη την περασμένη Τετάρτη, όταν οργισμένοι οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτόλιο. Το Twitter απενεργοποιεί το λογαριασμό του Αμερικανού Προέδρου με την αιτιολογία ότι συνεχίζει να υποκινεί τη βία. Ο κίνδυνος υποκίνησης νέων βίαιων επεισοδίων είναι ακόμα ορατός, ανακοίνωσε το Twitter την ώρα που έκλεινε τον προσωπικό λογαριασμό του Αμερικανού Προέδρου μια για πάντα. Here's what his account looks like right now. 88 million people following nothing. Η κόντρα όμως συνεχίστηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ να στέλνει μηνύματα από τον επίσημο προεδρικό λογαριασμό και το Twitter να τα διαγράφει. And in a tweet swiftly deleted from his official White House account, Mr. Trump said he was now looking into the possibility of creating his own social media platform. Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνση Πελόζη, μαζί με τουλάχιστον τρεις δημοκρατικούς βουλευτές, προχωρά στη διαδικασία καθαίρεσης του Ντόναλντ Τραμπ. If the president does not leave office imminently and willingly, the Congress will proceed with our action. Η καθαίρεση του Ντόναλντ Τραμπ είναι αρμοδιότητα της γερουσίας, δηλώνει ο εκλεγμένος πρόεδρος. He's been an embarrassment to the country, embarrassed us around the world, not worthy to hold that office. Το γύρο του κόσμου κάνει νέο βίντεο που καταγράφει τις δυνάμεις ασφαλείας να προσπαθούν να εμποδίσουν το μενόμενο πλήθος να εισβάλλει στο Καπιτόλιο. Οι διαδηλωτές γρονθοκοπούν αστυνομικό που έχει εγκλωβιστεί στην πύλη. Προσπαθούν να του αφαιρέσουν την αντιασφυξιογόνο μάσκα, με τον άτυχο άντρα να ουρλιάζει για βοήθεια.